η φαντασία είναι όχι με των δαιμόνων, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή χρησιμοποιούν οι δαίμονες και μέσα από τη φαντασία μας δημιουργούν λογισμούς. Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε από τον Άγιο Νικόδημο, ότι η πρώτη εσωτερική αιτία των κακών λογισμών είναι η φαντασία. Και θα πρέπει αμέσως να την κόβουμε, να τη σταυρώνουμε, όπως λένε οι Άγιοι. Και αυτό γίνεται με την προσευχή κατεξοχήν. Και πολύ βοηθάει και μάλιστα η προσευχή η νοερά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μου. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη φαντασία μας να ενεργοποιείται και να καλπάζει. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Και άνθρωποι, ας πούμε, καλλιεργούν συστηματικά τη φαντασία και φτιάχνουν και ολόκληρες ιστορίες, φανταστικές σενάρια, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ βλαβερό. Ο διάβολος συμπλέκεται, χρησιμοποιεί τη φαντασία και πάει τον άνθρωπο μετά σε βρώμικα, σε ακάθαρτα πράγματα, σε διεστραμμένα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε και οι δαιμονικές θρησκείες, πολλές θρησκείες είναι δαιμονικές, η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι η αποκάλυψη του Θεού, αλλά τα άλλα είναι δημιουργήματα των δαιμόνων. Λοιπόν, όλες οι θρησκείες καλλιεργούν τη φαντασία. Σου λένε, κλείσε τα μάτια σου, σκέψε ένα λιβάδι, ωραία λουλούδια κλπ. Για να έχεις εμπειρίες. Ναι, τι εμπειρίες όμως θα έχεις, αν συνεχίσεις αυτή την καλλιεργία της φαντασίας, θα έχεις δαιμονικές εμπειρίες. Πράγμα το οποίο θα σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και μπορεί και να σε τρελάνει ο διάβολος ή να σε δαιμονήσει. Οπότε θα πρέπει αμέσως να κόβεται η φαντασία, να σταυρώνεται και να επανερχόμαστε στον καθαρό νου. Ο καθαρός νους είναι ο νους ο οποίος δεν έχει φαντασίες, δεν έχει λογισμούς, τίποτε. Και κατ' εξοχή δεν έχει εικόνες, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για φαντασίες, μιλάμε για εικόνες που υπάρχουν στο νου. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δημιουργεί εικόνες, τότε αρχίζει και να συγκατατίθεται στον κακό λογισμό. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι η κίνηση των λογισμών στον άνθρωπο οφείλεται σε τέσσερες αιτίες. Πρώτη αιτία είναι το φυσικό θέλημα του σώματος, της σάρκας. Δεύτερη είναι η φαντασία, που προκαλούν τα αισθητά πράγματα του κόσμου που ακούμε και βλέπουμε. Έτσι, η φαντασία είναι μεταξύ του νου και της αισθήσεως, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είναι μια δύναμη της ψυχής, η οποία δόθηκε μεταπτωτικά, δηλαδή μετά την πτώση. Ο Αδάμ πριν την πτώση δεν είχε φαντασία. Και ο Χριστός μας δεν είχε φαντασία, έτσι, γιατί δεν είχε... δεν την πήρε, δεν είχε φαντασία, γιατί ήταν αναμάρτητος φυσικά. Λοιπόν, η φαντασία δόθηκε μετά την πτώση από το Θεό για να τη χρησιμοποιούμε σαν κάτι, σαν μία, θα λέγαμε, αποθήκη όλων αυτών τα οποία έρχονται μέσα μας από τις αισθήσεις. Έτσι, και ο άνθρωπος με αυτή την αναπλαστική δύναμη που είναι η φαντασία μπορεί να αναπλάθει αυτά που έρχονται μέσα του, μέσω των αισθήσεων. Βλέπουμε, ακούμε, γευόμαστε, πιάνουμε κλπ. Αυτά που τα αποθηκεύονται μέσα μας και με την φαντασία μπορούμε να τα αναπλάσουμε. Αλλά μπορούμε και να τα αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Και εκεί ακριβώς έρχεται και ο πειρασμός και αυτά όλα τα μεταπλάθει και αυτός και μας βάζει στο δικό του μονοπάτι. Να μπούμε στην αμαρτία μέσω της φαντασίας, μέσω φανταστικών εικόνων. Γι' αυτό δεν πρέπει να την ενεργοποιούμε τη φαντασία. Είναι η δεύτερη αιτία που κινούνται οι λογισμοί μέσα μας. Από τις φαντασίες που προκαλούν τα πράγματα, τα αισθητά. Αυτά που βλέπουμε, που ακούμε. Τρίτη αιτία της κίνησης των λογισμών, λέγει, είναι οι εμπειρίες που είχαμε στη ζωή μας και τα παραστρατήματα της ψυχής που τριγυρίζουν στο νου μας. Αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και τέταρτη, οι προσβολές των δαιμόνων, που εκμεταλλεύονται τις παραπάνω τρεις αιτίες και μας πολεμούν για να μας ρίξουν σε όλα τα πάθη. Έτσι, οι δαίμονες εκμεταλλεύονται
και αυτό το σαρκικό φρόνημα, έτσι, που υπάρχει λόγω της πτώσης, που ο άνθρωπος δηλαδή κυνηγάει τη σωματική ανάπαυση, αυτό που λέμε φυλαυτία, έτσι είναι η κύρια, το κύριο πάθος. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μην κουραστούμε, να μην πονέσουμε, να μην αρρωστήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στη φυλαυτία, είναι το φυσικό θέλημα του σώματος, της σάρκας. Η άλογη αγάπη στο σώμα. Ο διάβολος το εκμεταλλεύεται αυτό και δημιουργεί λογισμούς. Αν κάποιος δηλαδή σου πάει κόντρα στη φυλαυτία, εσύ θες να ξεκουραστείς ας πούμε, και έρχεται ο άσκης, λέει, πρέπει να κάνουμε αυτό τώρα, είναι κατεπίγον κλπ. Έρχεται ο διάβολος εδώ και σου λέει, ορίστε τώρα, κοίταξε αυτό τι σου κάνει. Σου χαλάει την ξεκούρασή σου και σου βάζει λογισμούς να θυμώσεις, να αντιπαθήσεις τον άλλον κλπ. Έτσι, δεύτερη αιτία είναι η φαντασία. Βλέπεις κάτι, ακούς κάτι και το ξαναφτιάχνεις μετά με τη φαντασία και έρχεται και ο διάβολος και στο αλλάζει και στο παρουσιάζει ελκυστικό, ξέρω εγώ, αν είναι κάτι αισχρό, πονηρό. Και σου λέει, γιατί όχι, το είδες, ξέρω εγώ, να το επιθυμήσεις, να το κυνηγήσεις, είναι καλό, είναι ωραίο, έτσι, στο φτιάχνει έτσι, με ένα ωραίο αμπαλάζ, για να το δεχτείς. Και κινούνται έτσι λογισμοί μέσα μας, με αίτια αυτά που βλέπουμε και ακούμε και με τις άλλες αισθήσεις επίσης τα βάζουμε μέσα μας. Τρίτη είναι οι διάφορες εμπειρίες της ζωής μας, που και αυτές εκμεταλλεύονται οι δαίμονες. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην κινείται η φαντασία. Και όταν κάνουμε προσευχή επίσης, να μην φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας κλπ. Με τη φαντασία μας. Να βλέπουμε μια εικόνα με ανοιχτά τα μάτια, βεβαίως. Είναι, ας το πούμε, ευλογημένο και αγιαστικό. Μας εξαγιάζει το να βλέπουμε μια εικόνα. Αλλά όχι να δημιουργούμε εικόνες και σχήματα και χρώματα μέσα μας, γιατί αυτό, όπως είπαμε, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος.